Επιστρέψαμε στο δεύτερη τεχνική σχολή της Λεμεσού, έχοντας δίπλα μου την Τιάννα Ράτσα, διακριθέντα σήμερα με 16 πόντους, 11 rebound, το double-double μαζί με την Τιάννα Ντέλβα, κάνατε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. 1-0 μπροστά η ομάδα σας. Θα πάρετε το πρωτάθλημα στο τέλος, είσαι αισιοδόξη? Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει που επειδή πήραμε την πρώτη νίκη ότι το έχουμε το πρωτάθλημα. Αυτή η νίκη είναι μόνο το πρώτο βήμα. Πρέπει να το ξανακάνουμε άλλες δύο φορές. Και το δεύτερο είναι στην έδρα τους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό. Πώς το είδες το σημερινό παιχνίδι και η Ανόρθωση μπόρεσε από την αρχή να πάρει αυτό το μεγάλο προβάδισμα? Τι κάνατε σωστά σήμερα και κερδίσατε εύκολα στο τέλος την ΑΕΛ? Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο τελικό κυπέλου. Είχαν πάρα πολλούς πόντους από ευνηδιασμούς, φεύγανε πολύ γρήγορα στην επίθεση, οπότε προσπαθήσαμε να σταματήσουμε αυτό και να παίξουμε στο 5-5 μέσα με την Τέλβα. Και τώρα το πλάνο για την Κυριακή ποιο είναι? Πάτε στο κυπέλο της ΑΕΛ, δύσκολη έδρα, κερδίσατε εκεί μέσα όμως φέτος μια φορά. Ξέρετε ότι με νίκη θα έχετε ένα τεράστιο προβάδισμα. Άρα ποιο είναι το πλάνο εν ώψη του δεύτερου τελικού? Το ίδιο, δεν αλλάζουμε κάτι, συνεχίζουμε έτσι, με πάθος, με ένταση όπως σήμερα, τα ίδια ακριβώς, και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ, Τιάννα, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Τιάννα Ράτσα.